Υπάρχει ένα κραυγαλαίο μειονέκτημα στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση εισόδου των μουσουλμάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές από τις συσκέψεις του ομίλου του θα πρέπει να γίνονται εκτός Ηνωμένων Πολιτείων. Ο λόγος προφανής. Πολλοί από τους στενούς συνεργάτες και πελάτες του είναι μουσουλμάνοι. Στην πραγματικότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ βγάζει πολλά χρήματα από και με τους ανθρώπους που θέλει να κρατήσει μακριά από τη χώρα του. Η αυτοκρατορία Τραμπ έχει εταιρείες, εμπορικές συμφωνίες, συμφέροντα και πελάτες σε Τουρκία, Ινδονησία, Κατάρ, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Αζερβαϊτζάν, χώρες δηλαδή μουσουλμανικές. Σύμφωνα με τους Financial Times, μόνο από την εκμετάλλευση δύο πολυτελών ακινήτων στο Ντουμπάι, ο Τραμπ κερδίζει τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Και αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεδομένου του ότι η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, γηπέδων γκολφ, πολυτελών κατοικιών και παντός είδους ακινήτων του αποφέρουν ετησίως εκατομμύρια δολάρια.